Πες του μαλάκα να σβήσει ρε. Τελείω τον γρήγορα, ανεκτώσαμε. Είσαι ανοιχτωμένος εσύ ρε μαλάκα. Τι θέλεις. Άντε πες μέσα και ας μας σύσκους να κάνουμε τη δουλειά μας. Έλα ρε Κώστα. Αυτές μαλακίες ρε που νομίζω ότι είστε Ζιμπάμπουε. Άντε, άντε να τελειώνω. Αν είναι αγρότης μάζμα και θα τους έστειλα από εκεί που ήρθανε μέσα μια νύχτα. Δεν φεύγουν πια αυτοί, τέλειωσε. Καλά, εσύ λέγανε και Εβραίοι. Τι καλά ρε, τι θα του πεις, φύγε και θα σ' ακούσει. Θα δεις αν θα μ' ακούσει. Ας τις μαλακίες, Κώστα. Για κοίτα. Πάντως παίζουν καλό μπάσκετ, ε. Καλά. Θέλεις ένα σκυλάρα, πα. Που νομίζω ότι είσαι ρε στη ζούγκλα σου, ρε. Ε. Πατρίδα σου, ρε σκυλάρα, πα. Μήνες ανθρώπους, να σε γαμίσω, ρε. Πήγε με ρε σκυλάρα, πα. Τι θέλεις, ρε. Ε, τι κάνει αυτός. Ελάχιε. Κώστα. Ε, ρε μαλακά. Καράπη. Φύγε ρε καριόλι, φύγε ρε καριόλι, δες. Φύγε ρε. Αμάτα ρε. Έλα ρε. Έχεις τρελαθεί. Πάτε ρε Κώστα. Έλα ρε. Πάτε έλα τώρα. Έλα ρε. Έλα ρε. Αφήστε με ρε σκυλάρα παρέ. Αφήστε με ρε. Αμάτα ρε μαλάκα. Θα του δείξω όλο το αρχίδιου. Βρωμιάριδες. Σκάσε ρε. Παρά λίγο να τους σκοτώσεις ανθρώπους. Είτε νέα άνθρωποι. Είναι σκουπίδια. Είναι σκουπίδια ρε. Αμάτα ρε σκουπίδια. Κοντεύα να μας πνίξουν. Είχε παραγίνει το κάπου. Και κανείς δεν κουνάει το δάχτυλό του. Κάτι να γίνει ρε αδερφέ. Έκανε κανένας τίποτα. Εσείς κάνατε τίποτα. Γι' αυτό αποφάσισα να είμαι εγώ αυτός που θα δίνω το παράδειγμα. Αυτός που θα καθάριζε τα σκουπίδια. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Δεν καταλαβαίνω για τόση φασαρία. Εγώ απλά και μόνο έκανα το χρέος μου. Και θα το ξανακάνω αν μου δοθεί η ευκαιρία. Εγώ πάντως το έδωσα το παράδειγμα. Ξεκίνησα κάτι. Ας συνεχίσετε εσείς. Οι άλλοι.
Γάμω την πουτάνα μου, γάμω. Πάλι εσύ εδώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, να πας σε γιατρό. Εσύ φταίς, ρε μωρό. Φυσικά και εγώ φταίω που μπλέξα με σένα. Γιατί, ρε Λιάκη, τι έχω? Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έχεις τίποτα. Thank you.
τελειώσουμε. Άνοιξε ρε Ράπη. Άνοιξε ρε Κολάραπα. Άνοιξε ρε Παλιό. Τι έπαθα αυτό. Άνοιξε ρε Παλιό. Άνοιξε ρε Κουστάρα. Φώναξε τον. Πώς θα. Άνοιξε ρε Παλιό. Άνοιξε ρε. Τι θες ρε Μαλάκα. Ε. Θα μας τα πεις για πολύ ακόμα. Θα τε χάσω από εδώ πέρα μισή. Πρόβο. Έλα να φύγουμε. Τι. Πάμε, πάμε, πάμε και θα πλέξουμε. Πάμε. Ρε, έλα να φύγουμε! Μαλάκα! Έλα ρε! Γελάς, ρε. Σας παρακαλώ, κύριος, είναι το μαγαζιό. Ναι, ας να μπεις στην ουσία, θα πληρώσω. Σας παρακαλώ, κύριος. Μα κουμπάς, ρε. Σας παρακαλώ, κύριος. Μα κουμπάς, ρε, σκυλάραπα. Μα κουμπάς, ρε. Όλο το κερατό μου. Για εσάς το έκανα. Για όλους μας. Για την Ελλάδα μας. Να σας ξυπνήσω ήθελα. Δεν βλέπετε ότι κινδυνεύουμε. Όπως πάμε θα πάψουμε να υπάρχουμε. Να μας πνίξουν. Βαρέθηκα κάθε βράδυ να βγαίνω να μαζεύω τις βρωμιές τους. Τα σκουπίδια τους. Ενίδα είσαι. Δεν τρέπεσαι, Μωρή! Λία, μωρό μου, μην κλείνεις. Λία, θα τους δείξω εγώ. Μην κλείνεις, μην κλείνεις, σε παρακαλώ.
Φίλε, εκεί τσιγκάρο. Δεν ξαναπάρεις. Θες κανένα ρε φίλε, έχω βγει νταλάρα. Δεν μ' αρέσει ο νταλάρας. Τι σου αρέσει? Όπου είσαι ρε? Από το Ζαΐρ. Έχεις τίποτα ζαϊρινό? Τι τα φες του ζαϊρινό? Έχεις ρε. Βάλτε μου να τα ακούσω. Δεν έχω μηχάνημα. Τραγούδα τότε. Μη με δουλεύει ρε φίλε. Τραγούδα ρε. Μαλουμούνε, μαλουμούνα, γιου, γιου, γιου. Μαλουμούνα, μαλουμούνε, μαλουμούνα, γιου, γιου, γιου. Μαλουμούνα, την ακουέτε, μου την ακουέτε, μαλουμούνε. Μου την ακουέτε, την ακουέτε, μαλουμούνε. Μαλουμούνε.
Τόσο πολύ σ' αρέσει ο Νταλάρας, ρε. Μη μου κάνεις κακό. Γεια σε εδώ. Έλληνας είσαι, ρε. Έλληνας. Και χριστιανός ορθόδοξος. Πώς σε λένε? Βλάση. Μη με σκοτώσεις. Γιατί να σε σκοτώσω? Πήγαινε σπίτι σου, Βλάση. Τσιγάρο. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε, χαμένε. Πάρε. Πάρε, ρε. Πειράζει να σε ρωτήσω κάτι? Ρώτα. Γιατί του σκότωσες? Για να καθαρίσει ο τόπος. Σε πληρώνουν γι' αυτό? Τι λέρε, μαλάκα! Τι λέρε, μαλάκα! Τι νομίζεις, ένας τρελαμένος, ένας δολοφόνος, ρε! Δεν τα παιδιά κακό, χρειάζομαι φρόνιο γι' αυτό. Νομίζω ότι με πληρώνω, ρε! Κοίτα! Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είσαι φίλος. Αυτή είναι. Τι είναι αυτά, ρε? Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Είμαι στεγνός. Ναι, και εμένα τι με νοιάζει? Δεν είναι σωστό. Δώσ' το τι θέλει τώρα. Ποτέ έχεις ο δικό μας. Καταλάβατε, μαλακισμένα? Ποτέ έχεις ο δικό μας. Φύγετε τώρα. Φύγετε, ρε κολοπάτα. Φύγετε, ρε. Δεν κάνει να παίρνεις ναρκωτικά. Κανονικά πρέπει να πεις ευχαριστώ για αυτό που σου κάνω. Καλά, καλά. Τελευταία φορά είναι, να το ξέρεις. Έλα, πάμε. Πάμε, ρε. Πάμε, ρε.
Μια μαύρη πουτάνα. Δεν υπάρχουν μαύρες πουτάνες. Δεν έχω γαμίσει ποτέ μαύρη, εσύ. Με γαμώ, σκουπίδια. Λένε ότι είναι καλές. Καλά, ντε. Πήγε. Από εκεί. Να τη. Να πήγε, ρε, γάμο. Θα τη βρούμε, μεγάλη. Τα έχουν πάρει αέρα. Νομίζουν ότι είναι στη χώρα τους. Μας παίρνουν τις δουλειές, τις γυναίκες. Εδώ σε κάποιους τους αφήνουν να ψηφίζουν. Θα τρελαθούμε τελείως. Όπως πάμε, θα μας πετάξουν έξω από τα σπίτια που γεννηθήκαν. Δεν μπορούσα να αφήσω να γίνει αυτό. Δεν μπορούσα. Στην υγειά σου, μεγάλε. Είσαι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Πολύ, πολύ. Ο πιο μεγάλος είσαι. Γιατί, ρε φίλε, είναι μεγάλος. Καθαρίζει την πόλη από τα σκουπίδια. Τι γελάτε, ρε. Ξέρετε τι έχει κάνει για σας απόψε. Ξέρετε πώς. Σκώσουν, μολόκο. Θες να κατεβάσω, ρε. Αυτόν τον όμορφο με το κόκκινο καπέλ. Άντε, ρε, κουνήσου, ρε. Θες να πυροβολείς. Στο στρατό ήμουν ο καλύτερος. Δεν είσαι καλός. Είσαι πολύ καλός. Ο καλύτερος. Εγώ λέω να πας στους Ολυμπιακούς. Μίλησε της, ρε χαμένε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Καλά, ο δικός σου είναι και πολύ μεγάλος. Όλα τα σεπόλια μιλάνε γι' αυτόν. Τι λες? Ποιος δικός μου? Ποιος είναι? Ο Βλάσης.
Λέει ποιος Βλάσης, μπας και πήρες λάθος νούμερο. Άνοιξε την τηλεόραση, χαμώ το κερατό σου. Στο διάολο πια. Σε κόλαση έχει μεταβληθεί εδώ και λίγη ώρα το κέντρο της Αθήνας, καθώς ένας άγνωστος μέχρι στιγμής άντρας πυροβολεί κατά εγχρώμων μεταναστών. Το υπορικό του θανάτου έχει μέχρι στιγμής ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και δύο βαριά τραυματισμένους. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, ένα από τα θύματα μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Από τις αστυνομικές αρχές εκφράζονται φόβοι ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα. Αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Ρώτα, ρε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Τι άνθρωποι? Αυτοί που σκοτώνουμε. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, ρε Βλάση. Σκουπίδια είναι. Α. Αυτό και καθαρίσαμε. Τι είπα? Πώς έχετε ώρα? Σειρά σου, ε. Έλα. Δεν σας έκανα τίποτα, φίλε. Δεν έκανα τίποτα, ρε φίλε. Δεν σας έκανα τίποτα. Δεν μπορώ. Έλα, αρχιέστη. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Δεν μπορώ. Ένα λεπτό θα κάνω, ρε φιλαράκο. Έλα, κάνε μου τη χαριτό, μην θες φασαρίες. Άσε με, ρε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έλα. Πέρα αυτό σκουπίδι να το καθαρίσω, ρε. Έλα, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, ειδικά μιλάμε. Έλα, τι έγινε. Λέσε μου τον πίστε, κάνω. Μη. Όπα, φίλε. Πάμε. Ηρέμησε. Ηρέμησε, εντάξει. Πάμε. Ας το κατερέμισε. Πάμε να φύγουμε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε. Μπορώ να καπνίσω. Αν τα δεις, τα σκουπίδια μυρίζουν. Βρωμάνε. Πολλοίς κόσμος αργεί να το καταλάβει. Πρέπει να περάσουν μέρες για να τους πιάσει βρώμα. Εγώ όμως την καταλαβαίνω τη βρώμα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Τα σκουπίδια δεν πρέπει να μένουν καιρό. Πρέπει να τα καθαρίσεις αμέσως. Αλλιώς δεν γλιτώνεις. Η μυρωδιά δεν φεύγει ποτέ. Δεν σου φαίνεται ότι καθάρισε ο τόπος? Είναι που φυσάει. Μεγάλε,
σε έχουν στην τηλεόραση. Βρισκόμαστε έξω από το σπίτι του Κώστα Παπαδόπουλου. Πάμε. Κάτσε να δω αν θα δείξει και εμένα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Είδες, είσαι ήρωας μεγάλε, ήρωας. Τι θα γίνει, δεν θα μπούμε. Μπορεί να κοιμάται. Τι να κοιμάται, ρε, τόσες φορές που την πήραμε. Δεν ξέρω αν έκανα καλά που ήρθα. Έλα μέσα. Έλα, τι περιμένεις. Πάω να φτιάξω καφέ. Ωραίο παιδί δικαί μου. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι δύο δράστες που σκόρπισαν το θάνατο απόψε στο κέντρο της Αθήνας είναι μέλη ρατσιστικής οργάνωσης που αντιδρά στην ελεύθερη εγκατάσταση ξένων μεταναστών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οργάνωση αυτή έχει ως πρότυπο την Ku Klux Klan και δρά με παρόμοιο τρόπο. Έχουμε δίπλα μας τον Τάκη Πιλή, ό,τι θέλουν, ναι. Αυτό της μάρτυρας της δολοφονικής επίθεσης. Θα πρέπει να ήταν φοβερή η στιγμή που πυροβόλησε μπροστά σε κόσμο. Φοβερή δεν λέει τίποτα. Ο τύπος δεν καταλάβαινε Χριστό. Χριστό δεν καταλάβαινε. Πυροβολούσε όπου έβρισκε. Ο Θεός με έβαλε και έσπρωξε το χέρι του. Πιστεύετε ότι αν δεν το σπρώχνατε θα είχαμε περισσότερα θύματα? Σίγουρα. Γιατί την έκλεισε, ρε, ήθελα να δω τι θα πούν για μένα. Γιατί λένε μαλακίες, ρε, έτσι έγιναν τα πράγματα. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Για πες μας λοιπόν, πώς έγιναν τα πράγματα. Όχι. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν το βλέπατε. Δεν γινόταν αλλιώς. Το κράτος δεν έκανε τίποτα για να καθαρίσει ο τόπος. Κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι. Πριν μας πνίξουν αυτά τα σκουπίδια για τα καλά. Έτυχε να είμαι εγώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τέλος. Αλλά να ξέρετε, άμα χρειαστεί θα το ξανακάνω. Βλάση. Ρε Βλάση, τι κάνεις ρε φίλε. Φεύγω μεγάλε. Πάω στο χωριό. Καθάρισες ρε, εντάξει. Ναι. Με αθώωσα. Τι σε αθώωσαν ρε, αθώωση σου με. Σου έφερα αυτά. Είσαι φίλος, ρε Βλάση. Μην καπνίζεις πολύ. Δεν κάνει καλό. Βλάση. Τι λέει για μένα ο κόσμος, ρε. Πώς με βλέπουνε. Ηρώα ή φωνιά. Τίποτα δεν λένε, Κώστα. Τίποτα.